Ακούτε τα podcast του Αλφα Κύπρου. Μια πολιτιστική προσφορά στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της γαλακτοβιομηχανίας Αλάμπρα. Τσερινιώτισσες της Ρίνας Χ. Κατσελή. Το μυθιστόρημα Τσερινιώτισσες είναι κείμενο σε πρώτο πρόσωπο τριών γυναικών από την Κερίνια. Όλες τους εκτοπισμένες έχουν να παλέψουν με τις κακοδαιμονίες της προσφυγιάς και με τον εαυτό τους, προσπαθώντας να αξιωθούν προσωπική ολοκλήρωση, ενώ παράλληλα ενδόμηχος πόθος τους είναι να γυρίσουν στην κατεχόμενη πόλη τους. Λένια. Στην Κερίνια γεννήθηκα. Τσερινιώτισσα από πάππου προς πάππο. Όχι μόνο μονοκόρη, μα μονοπέδι του Κωστή και της Θέκλας, κόρης του Παπαθωμά. Με τα φιονγκάκια μου, τα παιχνιδάκια μου, τις καλοσιδερωμένες σχολικές ποδιές και τα κολαριστά άσπρα γιακχαδάκια, τα πιο καλά τετράδια, τα ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών, γαλλικών, ακόμα πιάνου και μπαλέτο. Έστω και αν παρατώ τον μπαλέτο στη μέση του δεύτερου χρόνου, γιατί προτιμώ το κολύμπι στη θάλασσα, χειμώνα καλοκαίρι. Στο σχολείο, τελευταία τάξη, θέλω να είμαι γενναία και να αλλάξω τα πράγματα. Πρώτα, το όνομα μου. Το Κωστή, από τον προπάπο, δεν μου κάθεται. Ο παππούς μου, Ερωτόκρητος. Προτιμώ για επίθετο το Ερωτοκρήτου. Και το Λένια πρέπει να γίνει Ελένη. Ελένη Ερωτοκρήτου. Στην τάξη μου είναι άλλες 6 συμμαθήτριές μου από την Κερίνια που με ξέρουν Λένια. Οι συντοπίτησσες μου όμως με αναγνωρίζουν. Α, η Λένια από το Κάρμιν. Το Κάρμιν. Το βουνίσιο χωριό. 3 μίλια βορειοδυτικά της Κερίνιας, από όπου η καταγωγή της γιαγιάς μου της Ελένης της Παπαδιάς, που όλοι την έλεγαν Ελεγκούν. Η γιαγιά μου η Ελεγκούν μείνει σκέν στην έσω γειτονιά και έχει μια στενή φίλη, την Ορθοδοξούν. Της Ορθοδοξού στο σπίτι αμπάλαιο, φανταστικό. Μερική τύχη του λαξεμένη πουρόπετρα 400-500 χρόνων και βάλε. Έναν παραθυράκι πολεμίστρα βάζει σε στενό μακρύν κορνίζαν το κουκλίστικο λιμάνι της Κερίνιας που είναι από κάτω του. Πηγαίνω με τη γιαγιά μου και όση ώρα μιλούν οι δύο φιλενάδες, εγώ σκαρφαλωμένη στο τεράστιο πλατή τριγωνικό πεζούλι του, είναι πλατή εσωτερικά στενεύγια να καταλήξει σε πολεμίστρα, χασεύω. Μετά που πέθανε η γριά Ορθοδοξού, το αρχαιολογικό τμήμα του απαλωτριώνει το σπίτι γιατί είναι κομμάτι μεσονικού πύργου της πόλης. Την εγγονή της στην Κερίνια την ξέρουν όλοι ως δόξα. Δεν την γνωρίζω τόσο καλά. Μαθαίνω για αυτήν από τις συνεντεύξεις που της παίρνω μετά που βγαίνει βουλευτής. Η δόξα είναι γέννημα του 1934. Τελειώνει το γυμνάσιο της Κερίνιας, σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας ιστορικός και μετά που τελειώνει παντρεύεται και μετακομίζει στη Λευκωσία. Το σπίτι της κάπου μεταξύ Τράχωνα και Νεάπολης νομίζω. Εκεί γράφεται η τραγική της ιστορία. Ο άντρας της σκοτωμένος σε δυστύχημα το 70. Γύρα με ένα γιο και δύο κόρες, δέχεται το δεύτερο χτύπημα στην εισβολή.
γιος της στρατιώτης, σκοτωμένος από τους Τούρκους και αυτή με τις κόρες της εκτοπισμένες, γιατί αυτές οι γειτονιές της Λευκοσίας γίνονται κατεχόμενες. Η δόξα, θέλοντας και μη, η Ρωμάνα, δίνει τον πόνο της με δραστηριότητες αγωνιστικές. Πολιτικοποιημένη σε ψηλά πόστα του κομματός της, σε πολιτιστικούς συλλόγους και ο πόνος της χυμένος σε ποιητικές συλλογές. Η δόξα καταφέρνει να μπει στην Βουλή. Πίνουμε καφέ με την ξαδέρφη μου την Πηγή. Μετά την εισβολή, Πηγή μένει στο χωριό Κλήρου. Έξω από το χωριό, σε χαλίτικη γη δοσμένη από την κυβέρνηση, ανοίγονται οικόπεδα που δίνονται σε πρόσφυγες που χτίζουν τα σπίτια της προσφυγιάς. Ένας δρόμος αυτής της αυτοστέγασης, κυκλικός, βαφτισμένος οδός Κερίνιας, και οι παραπάνω ιδιοκτήτες των σπιτιών Κερινιώτες. Καθώς πίνουμε τον καφέ με την Πηγή, λαλεί μου για την ιστορία κάποιου κλεμμένου φακέλου της δόξας που έφτασε στα χέρια της. Της δόξας της Βουλευτίνας. Πριν λίγες μέρες η Μαρία τηλεφωνήσε της Πηγής και της έφερε το φάκελο. Μα ποια είναι η Μαρία? Γνωστή μου και αυτή η Τσερινιώτισσα, τουλάχιστον ξέρω την οικογένειά της. 2-3 χρόνια μικρότερη μου στο γυμνάσιο της Τσερίνιας. Έχω να τη δω που την εισβολή. Μα τι είναι τούτος ο φάκελος και γιατί της τον έκλεψε? Ο φάκελος, ενόμιζαν ότι περιέχει καταλόγους με ονόματα και διευθύνσεις ανθρώπων που ψήφιζαν τη δόξα για τούτον της τον κλέβουν. Μα την παθαίνουν γιατί είναι το επίσημο πρωτόκολλο για προσκλήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, μαζί με μια σειρά περίεργες επιστολές που της φυλάει η δόξα. «Θα της τον πάρεις?» με ρωτάει η Πηγή. Και αρχίζει να τρώει αργά, σχεδόν τελετουργικά, το μαχαλεπίν της. «Αθυμάσαι τον Γλίτον Ιακωβίδιν και την Γλίτεν αντιγυναίκαν του, την Μαρικάν?» ρωτάμε η Πηγή. «Πώς δεν τους θυμούμε?» Τον Γλίτον τον έχει και ο αρχικατάσκοπος των Εγγλέζων Λόρενς Ντάρελ στο βιβλίο του «Πικρολέμωνα», ιδωμένο φυσικά με τον τρόπο που οι Εγγλέζοι βλέπουν εμάς τους ηθαγενείς που ξεφύγαμε από την εκμετάλλευσή τους. Ο Κλήτος, τυφλός πια, με την Μαρίκαν τη γυναίκα του, εγκλωβισμένη μετά την εισβολή στο ξενοδοχείο Ντόμ για μήνες. Μετά τους μεταφέρουν οι Τούρκοι στο Πέλαπαϊς, όπως και όλους τους εγκλωβισμένους. Όταν αποφασίζουν πως ούτε στο Πέλαπαϊς δεν τους θέλουν, τους διώχνουν στις ελεύθερες περιοχές για να πεθάνουν και οι δύο λίγες μέρες αργότερα από καημό. Παίρνει το φάκελο από το τραπεζάκι. Ρίξε μια ματιά στο φάκελο πριν το δώσει στη δόξα. Υπάρχουν μέσα πολλά προβλήματα από εκτοπισμένους της. Στο σπίτι ανοίγω τον κλεμμένο φάκελο και μνήμη μου με παίρνει στο Σάββατο 20 Ιουλίου 1974. Ώρα 5:15 το πρωί. Έναν τουρκικό μαχητικό αεροπλάνο γάζωσε πολυβολώντας τη βόρεια βεράντα του ξενοδοχείου Ντόμ στην Κερίνια. Πολλά από τα τζάμια των σαλονιών που άνοιγαν στη θάλασσα έσπασαν. Ήδη δυτικά σε ένα θαλάσσιο κόλπο, το 5 μίλι, είχαν φτάσει από τα μεσάνυχτα της προηγούμενης νύχτας αποβατικά του τουρκικού στόλου, μεταφέροντας την 39η μεραρχία του τουρκικού στρατού. Την περασμένη χρονιά, έναν τρικάταρτο ιστιοφόρο έφτασε στο λιμάνι της Κερίνιας για να γυρίσει μια ταινία με το Peter Sellers. 3, 2, 1, action! Εντύπωση έκαμε στους Κερινιώτες ότι ελάχιστους ντόπιους είχαν μισθώσει. Η ταινία δεν προβλήθηκε ποτέ στους κινηματογράφους γιατί καταχωνιάστηκε ως κάκιστη.
Το πλοίο παρέμεινε στην Κερίνια και συχνά πυκνά έκανε βόλτες στα γύρω παράλια με το πρόσχημα ότι περίμενε να βρει αγοραστή. Αργότερα, πολλά στοιχεία κατέδειξαν πως οι υποψίες αρκετών κεριμιωτών είχαν γερές βάσεις. Η πραγματική στόχη της όλης παραγωγής ήταν να γίνει χαρτογράφηση του βυθού για να αποφασιστεί η ασφαλής πορεία των τουρκικών πολεμικών σκαφών. Ανοίγω τα μάτια και επανέρχομαι στο σήμερα. Μέσα στο φάκελο βρίσκω μία φωτογραφία από ένα κυκλωμένο χαρτονάκι. Μπροστά, φωτογραφία με επιγραφή πάνω σε τοίχο από πουρόπετρες που λέει «Κερίνια, σ' αγαπώ». Κάπου έχω δει αυτήν την προχειρογραμμένη επιγραφή, μα δεν θυμάμαι πού. Την ανοίγω μηχανικά. Είναι από τη Ρίνα Κατσελή, με αφιέρωση στην πηγή. Κατά λάθος τη βάζει εδώ η ξαδέρφη μου οι επίτηδες, αναρωτιέμαι καθώς την κλείνω. Στο πίσω μέρος της, ανάκατα, το όνομα της Κερίνιας μαζί με τα ονόματα των 47 χωριών μας. Με διαπερνά σύγκριο σαν ηλεκτρικό ρεύμα που με αναγκάζει να καθίσω. Στην ασφάλεια της πολυθρόνας τα διαβάζω. Έτσι όπως είναι, ανάκατα, αργά. 1-1. Κερίνια, Αγία Ειρήνη, Μότιδες, Βουνό, Ελιά, Άγιος Επίκτητος, Καραβάς, Κάρμα, Ασώματος, Σιχαρή, Παλαιόσοφος, Φτέρυχα, Λάπιθος, Πάνω δίκο μου, Κάτω δίκο μου, Καμπύλη, Λάρνακας Λαπίθου, Πέλα Πάης, Σύσκληπος, Βασίλια, Πάναγρα, Λιβερά, Κορμακίτης, Άγιος Γεώργιος, Φώτα, Αγριδάκη, Κλεπίνη, Διόριος, Άγιος Αμβρόσιος, Καράκουμη, Καρπασία, Κουτσοβέντης, Τριμύθι, Κρεμάμα Καμήλου, Θέρμια και Μουρτζού, Καζάφανη, Κοντεμένος, Πιλέρι, Όρκα, Μύρτου, Χάρτσα, Κρίνη, Αγύρτα, Άγιος Ερμόλαος, Τραπέζου, Τέμπλος, Καλογραία. Στο φάκελο βρίσκω και επιστολές που έστελναν στη βουλευτή να δόξαρα τους θένους. Αγαπητή κυρία Δόξα, δια του παρόντος γράμματος έχω να δηλώσω τα εξής. Αποφύτησα από το εμπορικό τμήμα του γυμνασίου της Κερίνιας το 1966 και εσείς με γνωρίζετε μικρό στην Κερίνια, διότι δούλευα στο λιμάνι όπου ήταν το σπίτι της γιαγιάς Ορθόδοξους και η μητέρα σας με καλούσαν τακτικά και τρώγα σπίτι διότι είμαι θα μακρινή συγγενής. Ήταν πραγματικά ωραία εκείνα τα χρόνια. Τώρα ζητώ τη βοήθειά σας. Μετά την εισβολή οι Τούρκοι μας έπιασαν και χμαλό τους. 18 πρόσωπα από το χωριό που γεννήθηκα. Οι Τούρκοι μας έδεσαν τα χέρια στην πλατεία του χωριού και μας εγονάτισαν τα όπλα τους και ήταν δύο στρατιώτες της Τουρκίας. Ήταν έτοιμοι να μας παίξουν όταν επέμβει και τούρκικος χωριανός μας αστυνομικός. Με έπιασε νευρικών και άρχισα να κλαίω γοερά. Από τότε έχω φόβον πολύ και μελαγχολία. Και ώρες-ώρες παθαίνω και νευριάζω και εσείς γνωρίζετε κάλλιστα ότι υποφέρουν από τα νεύρα μου. Δεν εργάζομαι και δεν έχω πόρους ζωής. Παρακολουθούμε από νευρολόγο ψυχίατρο. Με κανόνισαν σύνταξη ανικανότητας, αλλά τώρα ζητούν πιστοποιητικά. Πάσχω από ψυχικό νόσημα. Πάσχω από ψυχικό νόσημα που τότε με τις φυλακές στην Τουρκία. Μα τι πιστοποιητικά. Ψυχικό νόσημα έχω. Αν μπορούσα να εργαστώ, θα περίμενα τη βοήθεια της κυβέρνησης. Μου γράφουν ότι θα μου κόψουν τη σύνταξη. Παρακαλώ βοηθήστε με. Θεόδωρος. Αγαπητή Δόξα, ελπίζω να είστε όλοι σας καλά, η οικογένεια και η μητέρα σου. Που τα χρόνια τα παλιά στην Κερίνια, όταν η μητέρα σου ήταν ελεύθερη και πηγαίναμε στη Γλυτζώτισσαν την αυγή για μπάνιο. Έτσι και να μπορούσα να τη ξαναδώ.
Είμαι 83 χρονών και σας γράφω για τη σύνταξη. Να μας δίνουν περισσότερη σύνταξη. Ρούχα περίπου 20 χρόνια δεν έραψα. Το τσέκιν των 71 λίρων δεν μου φτάνει για τον ηλεκτρισμό, τηλέφωνο και φαΐ. Μυριάθη. Άκου, κυρία βουλευτίνα μου. Εγώ είμαι η Ανού του Χάμπου που τη Λάπιθο. Εσκέφτηκα μιαν και είμαστε συντοπίτησες και χτιμώσε. Φτάνουμε και μιαν μακράν συμπεθερκάν που τον αρφό μου, που επήρε την πρώτη σου ανιψάν που την τζερίνια, να σου γράφω. Θέλω να σε παρακαλέσω να το ξέρεις, πως άμα πεθάνω, δεν θέλω να με θάψουν. Θέλω να με κρούσουν και το σταχτό μου να το ρίψουν μέσα στις γάστρες του φκιώρου μου, αφού κρατούν μας τα χώματα μας οι Τούρτσοι. Είπα και φέραν μου χώμας που την αυλή του σπιθκιού μου στη Λάπιθον και κούτσισα το σε όλες τις γάστρες. Κρατώ το φάκελο της Ορθοδοξίας μέρες. Είναι στο τραπεζάκι της εισόδου μαζί με τις υπόλοιπες εκκρεμότητες. Αναβάλλω να πάω στην Ορθοδοξία, ώσπου παίρνω τηλεφώνημα από την πηγή. Ρωτά τι κάνω, αν είμαι καλά και η δόξα. Σχεδόν δεν καταλαβαίνω η δόξα. Ποια δόξα? Α, η κυρία Ορθοδοξία. Ξέρω, καταπίνω. Την βεβαιώνω ότι θα της κάνω επίσκεψη και θα παραδώσω το φάκελο. Τσελενιά, λαλεί μου η πηγή. Πριν χρόνια, σκέφτεσαι να γράψεις ένα βιβλίο. Εννοείς το γενέθλια γη, λέω έκπληκτη. Α, μπράβο, τούτον. Και μέσα στο φάκελο μπροστά μου, χειρόγραφες σελίδες με γράμματα δικά μου, σχεδιάσματα του ξεχασμένου βιβλίου μου και σκέψεις. Ο τόπος σου. Τι ρόλο παίζει όταν σου τον παίρνουν? Τι είναι σημαντικό, ο άνθρωπος ή ο τόπος? Ο άνθρωπος αγαπά τον τόπο του, έστω και αν οι συνθήκες είναι αντίξωες. Νιώθω παράξενα. Είναι από τις λίγες φορές στη ζωή μου που μου έρχεται και γράφω στίχους. Και εξώμηνες, εκτός κερίνιας, με χαρακές παντού. Τούτη τη νύχτα στην προσφυγιά, να λες δόξα σε ο Θεός. Γιατί ο ήλιος μερμηνιάζει το κορμί. Ακόμα λάμπει ένα λυψό φεγγάρι. Ο αέρας σου μιλά. Ένα θρουμπί σε λίγους πόντους γης που ξέμειναν. Που ξόμινε. Που ξόμινες. Και να θυμάσαι αυτό που ήσουν. Αυτό που είσαι και να δοξάζεις το Θεό. Αφήγηση Άννα Γιαγκιόζη. Σκηνοθεσία Κλήτος Κλήτου. Sound Design Κωνσταντίνος Χαραλάμπους. Μουσική Γιώργος Καλογύρου. Μια πολιτιστική προσφορά στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της γαλακτοβιομηχανίας Αλάμπρα. Η γιαγιά η Κακολού με τις φάρμες της στο γάλα έφτιαχνε γιαούρτι και χαλούμι για όλη την Αλάμπρα. Και αυτή ήταν η αρχή μιας οικογενειακής γαλακτοβιομηχανίας που θέλησε με αφοσίωση να μοιραστεί τον πλούτο της γιαγιάς και την ιστορία ενός τόπου. Παραδοσιακά προϊόντα Αλάμπρα, η γιαγιά. Γιατί η γιαγιά ξέρει καλύτερα. Ακούτε τα podcast του Αλφα Κύπρου.